Ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη συμβασιούχων οπλιτών στην Εθνική Φρουρά. Ενδιαφέρον έδειξαν υποβάλλοντας αίτηση 5.005 πρόσωπα σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Χριστόφορο Φωκαϊδή. Όλοι υποψήφοι για πρόσληψη με την υποβολή της αιτησής τους έχουν λάβει ηλεκτρονική πρόσκληση για να παρουσιαστούν για υγειονομική εξέταση από τις 28 μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οι εξετάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν στα ΚΕΝ Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου για τους Λευκοσιάτες στο στρατιωτικό νοσοκομείο και όσους διαμένουν στην ελεύθερα μόχωστο στο ΚΕΝ Λάρνακας. Κατά την προσέλευση στους χώρους για υγειονομική εξέταση, για να διαπιστωθεί η σωματική ικανότητα του κάθε υποψηφίου που πρέπει, επαναλαμβάνω, να είναι Ι1 ή Ι2. Θα γίνεται επίσης σωματομετρικός έλεγχος και έλεγχος των στοιχείων της αίτησης. Ο κ. Φωκαΐδης τόνισε ότι το μοναδικό αντικείμενο και μετρήσιμο κριτήριο για την πρόσληψη θα είναι ο βαθμός του απολυτηρίου, ενώ οποιαδήποτε άλλα προσόντα θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Καμιά υποκειμενική κρίση, καμιά παρεμβολή στην όλη διαδικασία. Γι' αυτό και θέλω να καλέσω όλους τους ενδιαφερόμενους να μην εισακούν σε φήμες ότι μπορούν δήθεν να τους βοηθήσουν. Κλείνοντας, ο κ. Φωκαΐδης ανάφερε ότι για πρώτη φορά στην ευρύτερη δημόσια υπηρεσία η διαδικασία προσλήψεων γίνεται ηλεκτρονικά.